Νομίζω ότι το έργο του οργανισμού δεν χρειάζεται τώρα πλέον εγώ να το αναφέρω. Είναι γνωστό της φάση. Έτσι, όλοι οι εργαζόμενοι με τις φορές τους τόσα χρόνια γνωρίζανε τα δικαιώματά τους. Νομίζω ότι ο οργανισμός τους στάθηκε πολλές στιγμές. Παρήχε παροχές τις οποίες πολύ πιθανόν οι περισσότεροι εργαζόμενοι δεν είχαν τη δυνατότητα από μόνοι τους με το δικό τους μηνιαίο εισόδημα να έχουν σαν επιλογή, όπως είναι ο κοινωνικός τουρισμός, όπως ήταν τα βιβλία, επιδοτήσεις ενοικίου από τον οργανισμό εργατικής κατοικίας, τα δάνεια και όλα αυτά. Εμείς, εγώ μέσα από τη δικιά μου την υπηρεσία, αυτό που μπορούσαμε να παρέχουμε ήταν δωρεάν σύντηση, φροντίδα στα παιδάκια των εργαζομένων. Και όλο το προσωπικό του παιδικού σταθμού της εργατικής αστείας της Κράμπης είναι το κλείσιμο των παιδικών σταθμών της εργατικής αστείας και γενικά όλων των οργανισμών. Γιατί να κλείσει αυτός ο οργανισμός από στιγμή που δεν επιβαρύνει ούτε με ένα ευρώ τον προϋπολογισμό κρατικό. Ο οργανισμός λειτουργεί με τις εισφορές των εργαζομένων. Σε όλη τη χώρα λειτουργούν 25 ειδικοί σταθμοί που φιλοξενούν παιδιά εντελώς δωρεάν. Είμαστε λυπημένοι, αγανακτισμένοι, εγώ. Γιατί τα παιδιά μας μένουν χωρίς φροντίδα. Προσωπικά εγώ έχω και κάποιους γονείς που μπορούν να τα κοιτάξουν. Είναι άλλοι γονείς οι οποίοι δεν έχουν κανένα γονέα και επίσης είμαι αγανακτισμένος γιατί τόσα χρόνια εισφορών, δικών μας εισφορών, που δεν έχουν καμία σχέση με το κράτος, πάνε χαμένα. Θέλουν να τα περάσουν, να πάνε χαμένα. Είμαι και εγώ εργαζόμενη μητέρα, είπα να συμπαρισταθώ εδώ στους υπαλλήλους του παιδικού σταθμού και γιατί κάνουν εξαιρετική δουλειά. Με ένα παιδικό σταθμό είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, όχι μόνο εγώ, φαντάζομαι όλοι μόλις που φέρνουμε τα παιδιά μας εδώ. Δεν θέλουμε με τίποτα να κλείσει αυτός ο παιδικός σταθμός. Και οι άνθρωποι θα πάνε στη σπίτια τους και είναι πολύ άδικο αυτό, γιατί είναι δουλειά αυτή την εξαιρετική που φέρνουν. Αλλά από την άλλη, όλοι εμείς οι γονείς βρισκόμαστε διέξοδο, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα παιδιά μας, δεν μας δίνουν εναλλακτικές λύσεις. Και σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, όπω και είναι δύσκολο σε εμά, είτε να βάλουμε τα παιδιά μας σε ειδικό παιδικό σταθμό, είτε να παρατηρήσουμε τις υπάρχουσες δουλειές μας και να τα κοιτάξουμε. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί μια λύση.